Πυρκαγιά ξέσπασε στη Σαμοθράκη και ειδικότερα στην περιοχή μεταξύ Κατσαμπά και Παλαιάπολης. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με σκοπό τη γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε με συντονισμένη επιχείρηση των αρχών. Ετοιμαζόμασταν για έντονα καιρικά φαινόμενα, είχαν προειδοποιηθεί από την πολιτική προστασία και καλώς προετοιμαζόμασταν βέβαια. Και παρότι περιμέναμε βροχή, μας έσπασε η πρώτη πυρκαγιά του χειμερινού καλοκαιριού. Κοιτάξτε, αιτία και λόγους δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι ειδοποιηθήκαμε το μεσημέρι από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σπεύσαμε. Πυροσβεστική υπηρεσία, το κλιμάκιο δηλαδή, κατά πρώτο λόγο. Και ο Δήμος, ο στρατός, ενόπλες δυνάμεις. Και περιορίσαμε πολύ γρήγορα. Προλάβαμε ευτυχώς και περιορίσαμε την πυρκαγιά, ελέγχθηκε γρήγορα και μετά έσβησε. Λίγες ώρες αργότερα υπήρχε μία αναζωπήρωση της φωτιάς σε διπλανή περιοχή. Γύρω στις 6 και 4 ξεκίνησε να βρέχει βέβαια, αλλά είχε σβήσει ήδη. Υπήρχε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί, που μόλις έγινε αναζωπήρωση σε κάποιο διαφορετικό σημείο, υπήρξε άμεση επέμβαση και σβήσουμε επιτόπου. Όλα καλά πήγανε, γιατί ευτυχώς τα πράγματα είναι περιορισμένα. Η παρέμβαση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν καταλυτική στο να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά, ενώ άμεσα αποκαταστάθηκε και η βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ που είχε προκαλέσει η φωτιά. Ήταν άμεση επέμβαση όλων των φορέων και οι βοήθειες από πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία και το Δήμο. Ωστόσο είχε παρουσία με 3 οχήματα και με προσωπικό. Η αστυνομία ρύθμιζε την κυκλοφορία όπως έπρεπε, γιατί ήταν κοντά στο κεντρικό δρόμο που συνδέει την Καμαριώτισσα με τα Θέρμα. Η ΔΕΗ επιτόπου, επιτόπου αποκατέστησαν την βλάβη που προκλήθηκε στις κολόνες της ΔΕΗ και πήγαν όλα καλά. Κάηκαν περίπου 3,5-5 στρέμματα, περίπου. Κάηκαν χορτολιβαδικής έκτασης. Με την αντιπυρική περίοδο να μην έχει ολοκληρωθεί και τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλές για την εποχή επίπεδα, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας εφιστά την προσοχή όλων των πολιτών για να μην βρεθούμε ξανά προδυσάρες των εκπλήξεων. Η αντιπυρική τελειώνει τέλος Οκτωβρίου. Γενικά, όλο τον χρόνο πρέπει να έχουμε. Απλώς, όχι μόνο ή με τις συνθήκες του φθινοπόρου, όταν υπάρχει μια σχετική υγρασία, τότε τα πράγματα περιορίζονται οι κίνδυνοι. Αλλά δεν εξαλείφονται. Υπάρχουν εκείνοι. Πραγματικά πρέπει να προσέχουμε όλοι, να προσέχει ο κόσμος, όλος, για να είναι. Δεν ξέρω την αιτία βέβαια. Τη γνωρίζει η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξακρίβωση της αιτίας. Για να σας ενημερώσω ως προς αυτό. Δεν νομίζω ότι υπήρξαν ανθρώπινος παράγοντες. Αλλά σας το λέω σαν μια πρώτη εκτίμηση από αυτά που είδα και άκουσα χθες, χωρίς να μπορώ να σας μεταφέρω επίσημα ακριβώς την αιτία της πυρκαγιάς.